Εν μέσω τη οικονομική δίνη και των πολιτικών εξελίξεων, η αγορά ασφιχτεί, όπω μα επισήμανε ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολη. Παρόλη την υπάρχουσα κατάσταση, από τι 13 Ιουλίου, ωστόσο, αναμένεται να ξεκινήσουν οι θερινέ εκπτώσει των καταστημάτων, που ήδη εδώ και αρκετού μήνε έχουν τρομολογηθεί. Αν και είμαστε σε δύσκολη θέση να μιλήσουμε για ζητήματα ωραρίου και εκπτώσεων, κυρίω διότι οι εξελίξει ξεπερνούν. Ε, οι πολιτικέ εξελίξει ξεπερνούν τέτοιου, τέτοιου τύπου ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, τη μεθεπόμενη Δευτέρα ξεκινούν ε, οι εκπτώσει, οι θερνέ εκπτώσει του 2015. Ε, τώρα, βέβαια. Υπάρχουν ζητήματα αναφορικά με το ποιο μπορεί να καταναλώσει και πόσο μπορεί να καταναλώσει, ακόμη και αν οι τιμέ τελικά είναι δελεαστικέ. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Αλεξανδρούπολη, μετά και από την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων τη αγορά αλλάζει για το διάστημα μεταξύ 1η Ιουλίου έω και 14 Αυγούστου. Από αύριο, Τρίτη, η αγορά τη Αλεξανδρούπολη θα έχει νέο ωράριο ε, τα απογεύματα, δηλαδή για Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή ε, το, το νέο το κερμαντικό ωράριο διαμορφώνεται από τι 7 μέχρι και τι 10 το βράδυ σύμφωνα με την απόφαση και τελική έγκριση του Περφιακού Συμβουλίου, μετά από αντίστοιχο αίτημα που είχαμε υποβάλει. Οι ιδιαίτερα χαμηλέ προσδοκίε συνοδεύονται δυστυχώ όλε οι παραπάνω κινήσει από του καταστηματάρχε. Με τι τράπεζε κλειστέ, η αγορά βιώνει έναν αργό θάνατο και το ρητό στάση πληρωμών, στάση εμπορίου παίρνει σάρκα και οστά. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια περίοδο σταθερότητα θα ήταν μια εξαιρετική κίνηση, η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει του καταναλωτέ. Είναι προφανέ ότι δεν υπάρχουν προσδοκίε. Παρ' όλα αυτά, οι ενέργειε έχουν προηγηθεί των συγκεκριμένων εξελίξεων, ε, οπότε θα προχωρήσουμε με αυτό με την ελπίδα να υπάρξει τελικά επίλυση του ελληνικού ζητήματος.